Να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται σε οπλισμό να μην υπάρχει. Δεν χρειάζεται. Θα χαράξει. Κάνει το δικό σου, το προσέχει, το κάνει. Αλλά άμα δεν ξέρει, θα κάνει για πιο καλά. Αλλά η χάρη θα κάνει, θα κοιτάξει τώρα. Εγώ το μόνο πρόβλημα είναι αυτό. Δεν φοβάμαι. Α, δεν έχει τίποτα να χάσει τώρα. Θα πετάξει. Αλλά ξέρει, δεν θα δω. Είναι παράνομο αυτό. Πήγα, πετάω, όλοι τρία γύρω από τη γυναίκα, πού πήγαινα. Ακριβώς εκεί. Χωρίς να, δηλαδή, χωρίς να θέλεις, πάει μόνο. Δεν το υπολογίσαι, παιδί. Δεν το υπολογίσαι αυτό, τι μπορεί να γίνει. Μιχάλη Σιδένιος, περαστικά σου... Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ. Πέρασε μια μπόρα, Ναι, πέρασε, πέρασε, εντάξει. Εύχομαι να είναι το τέλος. Εντάξει. Αφού τον έβλεπα στην εκκλησία μου, πότε. Ε. Τι είχε στην εκκλησία. Πότε. Μια, ξέρω τώρα τι. Πριν 22 μέρες, ναι. Α, τώρα. Ναι, τώρα. Τι, από εκείνη τι έβλεπα. Ε, όχι, να με καθοραγία. Γαστροαγία, το στομάχι. Ναι, δεν είναι ότι είπα θα με γαστροαγία εδώ, θα με πέραν αμέσως. Κάπου είχα πάει διακοπές με την κυρά και ήμουν 65 χιλιόμετρα έξω από το νοσοκομείο της Καρκίνου και ταλαιπωρήθηκα μέχρι εγώ. Αφού έκανες εγχείρηση. Ε, έκανες εγχείρηση. Όχι, όχι. Α, πάει. Ναι, ναι. Ο Πασαραφήν Ξέρω, δεν πήρα τηλέφωνο εκεί. Μετά από δύο μέρες γύρισε. Με το ζόρι ζήμε. Δεν πήγαμε μαζί. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκτη, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχού, παρών και τα πάντα πληρών, ο Θησαυρός των Αγαθών και Ζωής Χορηγός, ερθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχά σημών. Αμήν. Καθίσουμε. Είχαμε για θέμα την περασμένη συνάντηση αυτό που είναι το παν στη ζωή του πιστού, αυτό που χωρίς να γίνεται σωτηρία στον κόσμο δεν υπάρχει και στον πιστό δεν υπάρχει. Το θέμα μας ήταν η προσευχή.
είπαμε όχι δικά μας και ούτε θα πούμε δικά μας σήμερα. Γιατί και εγώ που μιλάω και εσείς που με ακούτε, δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε το ύψος και την αξία και την αγιοσύνη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Από τον Άγιο Ιερό Χρυσόστομο θα αντλήσουμε, θα αναγλώσουμε και θα αναφέρουμε. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Συγγνώμη, μπορώ να το κλείσουμε αυτό το παράδειγμα. Αλλά και δεν καταλαβαίνουν. Όχι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι η αξία της προσευχής είναι κατά πολύ ανώτερη από την αξία των Αγίων Αγγέλων. Αφού και οι άγγελοι έργο έχουν να υμνούν και να δοξάζουν ακατάπαυστα, ασταμάτητα το Θεό. Πράγμα που σημαίνει, εκτός από τα άλλα που θα πούμε, ότι είναι ανώτερη, υπέρτερη η προσευχή από την αξία που έχουν και ήδη οι άγγελοι. Λέγει λοιπόν ακόμη ο Ιερός Χρυσόστομος ότι απόδειξη για αυτό το πράγμα έχουμε το ότι όταν προσεύχονται οι άγγελοι στο θρόνο του Θεού καλύπτουν με τις φτερούγες τα πρόσωπά τους και δεν ατενίζουν το Θεό. Επαναλαμβάνω, γιατί η προσευχή είναι κατά πολύ ανώτερη από την αξία των Αγίων Αγγέλων. Μάλιστα, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι βρίσκονται σε μία αδιάλειπτη, ασταμάτητη κίνηση οι άγγελοι. Και αυτό γιατί μπροστά στο θρόνο του Θεού αισθάνονται δέος. Δέος σημαίνει θείο, θεϊκό, σεβασμό. Τόση όσο μπορώ να πω εγώ με δικά μου λόγια είναι η αξία της προσευχής. Και αν έρθουμε στον εαυτό μας, θα δούμε ότι έχουμε να πούμε ότι την προσευχή που αν γίνεται όπως ακριβώς πρέπει, με το σεβασμό που αξίζει, που πρέπει στην αξία της προσευχής, γιατί μην ξεχνάμε ότι παίρνει από την προσευχή και ο άνθρωπος την αξία του. Και ποια είναι? Είναι η μοναδική περίπτωση, εντελώς η μοναδική περίπτωση, που ο άνθρωπος
ταυτίζεται στην αξία με αυτή που έχουν και οι άγγελοι. Παραλαμβάνω, προσεύχονται οι άγγελοι ακατάπαυσα και ο άνθρωπος όταν προσεύχεται γίνεται όμοιος με τους αγγέλους. Ως προς τα άλλα όντα ο άνθρωπος, όχι από τους αγγέλους, από τα άλλα όντα, διαφέρει εντελώς. Γιατί τα άλλα όντα δεν προσεύχουν. Έχει λοιπόν η προσευχή τη δύναμη να ανεβάζει τον άνθρωπο και να τον βάζει μέσα στον Παράδεισο. Αυτό ο Παράδεισος είναι ο Θεός. Να τον βάζει μέσα στον Παράδεισο. Είναι η μοναδική περίπτωση. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος φωνάζει δυνατά και λέει αδιαλείπτος προσεύχεστε. Γιατί συνεχώς να προσευχόμαστε, γίνεται, βεβαίως γίνεται, όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο, για να είναι ο άνθρωπος μαζί με το Θεό, να είναι μέσα στο Παράδεισο. Αυτό έως εδώ, η προσευχή. Αν συναναστρέφεσαι, λέει, με ανθρώπους σοφούς, εφόρου ζωής, έχεις ένα φίλο και είναι σοφός. Με το φίλο σου μαζί, αφού είσαι και συναστρέφεσαι, θα αντλήσεις από τη σοφία του. Θα πάρεις οπωσδήποτε. Σκέψου να συναστρέφεσαι με το παν σοφό Θεό και να ζεις μαζί με το Θεό. Τι θα γίνεις μετά από μερικά χρόνια αν ζεις μέσα στην προσευχή. Έχουμε λοιπόν ένα από τα πρώτα σε αξία έργα, δεν υπάρχει δεύτερο, την προσευχή. Και για να προσευχηθεί ο άνθρωπος είναι ανάγκη να επικαλεστεί το Άγιον Πνεύμα. Είναι ανάγκη να επικαλεστεί το Άγιον Πνεύμα. Ιδού τι λέγει μέσα σε δύο γραμμές ο Άγιος Ιωάννης. Αμήχανον ανθρώπο δίνηθήνε θείαν εν εκείν ομιλία άνευ της ενεργίας του Πνεύματος. Είναι αμήχανον, αδύνατο να βγάλει από το στόμα του ή από την καρδιά του ομιλία, γιατί πρόκειται περί καρδίας εδώ ο λόγος και δεν πρόκειται περί στόματος. Το να λέει στο στόμα και να απέχει η καρδιά δεν έχει καμιά αξία. Αλλά το να λέει η καρδιά και να εκφράζει το στόμα είναι αδύνατο να βγάλει λόγους προσευχής και να μιλήσει με το Θείο άνευ της ενεργίας του Πνεύματος, χωρίς να κατέβει το Άγιο Πνεύμα. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς και καθάρισέ μας για να μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τον καθαρότατο, με κεφαλαία γράμματα, γιατί καθαρότατος ναός της Σωτήρος είναι και η Παναγία μας που έφερε τον Κύριο μας στην γαστέρα της. Θέλεις να μάθεις τι κάνεις όταν προσεύχεσαι, λέει ο Χρυσόστομος. Διαλέγεσαι, συζητάς με το Θεό, με αυτόν που κουμαντάρει το σύμπαν ολόκληρο. Του ομιλείς και σε ακούει. Είναι, επαναλαμβάνω, αδύνατον εάν έχει συλλάβει ο άνθρωπος, ο χριστιανός πιστός άνθρωπος, είναι αδύνατον
εφόσον τηρεί τις προϋποθέσεις που απαιτεί η προσευχή, να μην τον ακούσει ο Θεός. Εδώ μας λέει από τη γραφή παραδείγματα ανθρώπινα, εντελώς ανθρώπινα, που αν τα μεταφέρουμε στον χώρο της προσευχής, και θα αναφέρουμε το παράδειγμα, το είπαμε και την περασμένη φορά και εκεί σταματήσαμε, όλοι γνωρίζουμε το παράδειγμα της χήρας γυναίκας που πήγαινε στον άδικο δικαστή και του έλεγε «Με αδικεί ο γείτονας, δώσε μου το δίκαιό μου» και δεν την άκουγε ο δικαστής. Αυτό έγινε επαναληπτικά. Δεν την άκουγε, λέει, γιατί ήταν ο δικαστής άδικος, όμως απάνθρωπος, αφιλάνθρωπος. Της έλεγε στην γλώσσα την απλή που μιλάμε εμείς, «Δεν με αφήνεις ήσυχο». Δεν άκουγε καθόλου τι ζητούσε η γυναίκα. Αλλά όμως του είχε κουράσει τα αυτιά του δικαστή από τη συνεχή επανάληψη «Δώσε μου και δώσε μου και δώσε μου και δώσε μου». Οπότε, εξαντλημένος θα λέγαμε από την πολυπροσπάθεια της γυναίκας, άντε επιτέλους να ησυχάσω από σένα, σου αποδίδω ο δικαιός. Και την εδικαίωσε ο άδικος κριτής, λέγει ο Κύριος μας. Την εδικαίωσε. Σκέψου εσύ που προσεύχεσαι, λέει, και του ζητάς του Θεού, που δεν είναι άδικος κριτής, που είναι αγαθός, που είναι φιλάνθρωπος, που είναι δίκαιος, που είναι αγάπη, τι πρόκειται να πάρεις αν το πλησιάζεις και του ζητάς. Τι πρόκειται να πάρεις αν το πλησιάζεις και του ζητάς. Και λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Άγιος Εξόστομος, η χείρα γυναίκα εισέπραξε από την επιμονή της, εισέπραξε από τον άδικο κριτή μία αφιλάνθρωπη δικαιοσύνη, φιλανθρωπία. Μία αφιλάνθρωπη φιλανθρωπία. Γιατί δεν πήγαζε η φιλανθρωπία από καρδιά αγάπης, αλλά από ενοχλημένη καρδιά που δεν ήξερε τι σημαίνει φιλανθρωπία και έκανε τη φιλανθρωπία για να αποφύγει τη φασαρία της γυναίκας. Και όμως την εισέπραξε η γυναίκα αυτή την φιλάνθρωπη φιλανθρωπία. Τον κούρασε. Και μάλλον από την, θα ήταν η καλύτερη πιστεύω λέξη, από την επιμονή της γυναίκας αυτής. Βέβαια, από το για να μην λέμε κάτι άλλο. Όχι, το από την επιμονή που είχε για να κερδίσει το δίκιο της. Ναι, λοιπόν. Αυτό σίγουρα αν το βάλουμε δίπλα, και το λέει και ο Χρυσόστομος εκείνο το πράγμα, δίπλα στην άλλη του Κυρίου μας διδασκαλία, χτύπα, κρούεται και ανοιγήσεται. Ετείτε, συνεχώς δεν λέει ζήτα, αλλά ετείτε, άμα αυτά τα βάλουμε καλά στο μυαλό μας μέσα, πολύ καλά στον μυαλό μας. Μας λέει ζητάτε, είναι αδύνατο να μην πάρετε. Θα πάρετε οπωσδήποτε. Αλλά θα πάρετε όχι την ώρα που θέλετε εσείς. Γιατί αυτό που ζητάτε την ώρα που το θέλετε μπορεί να μην τον πάρετε, γιατί μπορεί να μην είναι ώρα.
Και έπειτα μπορεί αυτό που ζητάτε να μην είναι τόσο καλό όσο το ζητάτε εσείς. Μπορεί να θέλει να σας δώσει μεγαλύτερο δώρο ο Θεός. Και εγώ θα απαντήσω σε αυτό, γιατί αυτό είναι το θέμα κιόλας. Εμείς ζητάμε πέτρες, σκουπίδια, σύμφωνα με αυτά που ζητάμε. Και ο Θεός μας λέει, δεν το καταλαβαίνετε ότι εγώ σας χαρίζω τον εαυτό μου. Όταν προσευχόσετε και μιλάτε μαζί μου, αυτό το μαζί μου που κάνετε στην προσευχή σας, είναι η δωρεά του Παραδείσου. Εσύ μου λες, δώσε μου ένα σκουπίδι, γιατί στην ουσία σκουπίδια είναι. Αφού λέει ότι τα αγαθά του κόσμου αυτού εδώ, του κόσμου αυτού εδώ, δεν έχουν καμία αξία μπροστά στην του Θεού Βασιλεία. Όταν λοιπόν μάθεις ότι και θεόλαλης και με το Θεό συνομιλείς και πνεύματος ενέργεια ανεδέξω και ότι δέχθηκες στην προσευχή σου, σίγουρα όμως είναι αυτό, ενέργεια του πνεύματος, μην κοιτάς να το πιάσεις έτσι, είναι καρπός που το ζεις τόσο όμορφα στην καθημερινή ζωή όταν προσεύχεσαι, αλλά μην ξεχνιέσαι, η προσευχή δεν είναι τι έκανα τώρα τελείωσε, ο Κύριος είναι κάτοικος εδώ και κάνει αυτό που πρέπει να καταλάβουμε την παρουσία του, αρκεί εμείς να είμαστε εντάξει στην προσευχή μας. Και ότι δέχθηκες ενέργεια πνεύματος και ότι πρόκειται να διαλεχθείς με το Θεό, ουδεμίαν δώσεις διαβόλο πάροδον. Όταν λοιπόν εσύ καταλάβεις καλά ότι συνομιλείς με το Θεό, δεν ανοίγεις καθόλου ούτε για ελάχιστο εκατοστό άνοιγμα στην καρδιά σου πάροδο. Πάροδο, θέλει πάροδο σε μικρό δρόμο να περάσει ο διάβολο μέσα. Αρκεί να καταλάβει ότι συνομιλεί με τον Θεό και δεν περνάει με τίποτα ο διάβολο μέσα. Φανταστείτε, αδέρφια μου, σε τι νέκρα ζει ο άνθρωπο που δεν προσεύχεται. Σε τι νέκρα ζει ο άνθρωπο. Εδώ λέει, αυτό που προσεύχεται σωστά δεν ανοίγει ούτε ελάχιστο εκατοστό για να περάσει ο έξω άποδο. Όχι σαν εκείνους που είχαν περάσει μέσα στον δαιμονισμένο που διαβάσαμε χθες, μακριά, αλλά ούτε σαν λογισμός, ούτε τίποτα. Τι λέει ο Παΐσιος, δεν λέει ότι όταν σου έρχεται, λέει, το πύραυλος από τον διάβολο, εσύ με την προσευχή σου προσγείωσε τον, λέει, πριν μπει στην ψυχή σου. Να μην περάσει μέσα σου και έχεις τη δύναμη να κάνεις αυτή την προσγείωση. Όμως, αδέρφια μου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εδώ χωλαίνουμε όλοι. Εδώ χωλαίνουμε, δηλαδή παρουσιάζουμε μία αδυναμία όλοι μας. Λέει το εξής, και γάρ αληθώς ο δουλεύων ειδονές, εκείνος που είναι υπάλληλος στις ειδονές του, τις προσωπικές του ειδονές, δαίμος είναι ομιλή. Ομιλή με τα δαιμόνια, δεν κάνει προσευχή. Νούμερο ένα το λέει, ο ειδονές δουλεύων, δαίμος είναι ομιλή. Και την μανία εκείνον εζήλωσε και την φρέλα των δαιμόνων ζήλεψε. Δεν λέω παραπάνω, καθένας είναι κριτής στον εαυτό του και μπορεί να κριτικάρει και να καταλάβει γιατί μπορεί να μην φτάνει προς εκεί που πρέπει, εκεί που πρέπει. Τίποτα άλλο δεν λέω. Αντίθετα, εκείνος λέει που σοφρονεί, που έχει το μυαλό του σφαιρικό, στρογγυλό, καταλαβαίνει καλά τι είναι προσευχή, δικαιοσύνη
αγγέλων ασκεί την ώρα που προσεύχεται, κάνει την αρετή που κάνουν και οι άγγελοι. Τελείωσε, μοιάζουμε. Και συνδιαιτάται με τους αγγέλους και ζει στο ίδιο σπίτι, σίγουρα στο ίδιο σπίτι ζει. Όταν προσεύχεσαι και η προσευχή σου πάει στον παράδεισο και που είναι οι άγγελοι, εσύ στο ίδιο σπίτι που σου είναι και οι άγγελοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζεις κάτι άλλο. Και τη μεγαλοπρέπεια, ο προσευχόμενος άνθρωπος, τη μεγαλοπρέπεια των αγγέλων φτάνει, πλησιάζει, ζηλεύει, με καλό νόημα ζηλεύει και χρειάζεται. Γιατί υπάρχει, λέει, κλοπή που τιμωρείται και κλοπή που δεν τιμωρείται. Κλέψουμε δηλαδή, και να το εξηγήσουμε, τώρα κλοπή κάνουμε, τώρα ο Θεός το δεις. Κλέβουμε την αγιοσύνη του Χριστόφου να την βάλουμε μέσα εμείς. Αυτό λέει είναι άγιο και ευλογημένο. Λοιπόν, μοιάζουμε λοιπόν με τους αγγέλους. Υπόθηκε και την περασμένη φορά και θα υποθεί και τώρα, γιατί είναι λίαν πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε το σώμα μας, ο καθένας, που στέκει όρθιο, που κινείται και περπατάει. Και γενικά όλα τα μέλη του ανθρωπίνου σώματος κάπου έχουν το κέντρο από όπου παίρνουν τη δύναμη και κινούνται. Από τον εγκέφαλο μαζί με το νευρικό σύστημα που υπάρχει στον εγκέφαλο. Λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος ότι και ζει και περπατάει και κινείται και οτιδήποτε κάνει το σώμα με αιτία το νευρικό σύστημα. Έλειψε αυτό, σωριάστηκε το σώμα. Έλειψε η προσευχή από τον άνθρωπο, σωριάστηκε η ψυχή. Πέφτει νεκρά κάτω. Δεν μιλάμε για ζωή χριστιανική. Έτσι λέει ο Άγιος. Νεύρα της προσευχής, της ψυχής, είναι η προσευχή. Όπως τα νεύρα δίνουν ζωή στο σώμα. Και ακόμη, ο έρημος από προσευχή, ο έρημος, σκεφτείτε τι να πούμε, ο έρημος από προσευχή, αυτός ο άνθρωπος είναι έρημος και από Θεό. Έρημος εντελώς από Θεό. Του λείπει ο Θεός πέρα για πέρα. Καλό είναι να δούμε, από παραδείγματα Αγίων που ήσαν αναμένη λαμπάδα, πάντοτε αναμένη λαμπάδα, που έπαιρνε το φως από ψηλά, φωτιζόταν ίδια και φώτιζε και τους άλλους με την προσευχή. Λέγει ότι όλοι οι Άγιοι, είχαν πρώτο και μοναδικό και ανεπανάληπτο εφόρου ζωής, έργο, την προσευχή. Θέλω να διαβάσω κάτι εδώ για να το χωνέψουμε καλά, για να δούμε πώς ενεργεί ο Θεός απέναντι σε όλους τους ανθρώπους και πώς εκείνους που προσεύχονται. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος ότι και το πιο ανήμερο θηρίο άνθρωπο, παραλαμβάνω άνθρωπο, που είναι ανήμερο θηρίο, έχει τη δύναμη να τον μεταποιήσει σε ήρεμο άνθρωπο. Τουλάχιστον απέναντι εκείνου που προσεύχεται για τον ανήμερο άνθρωπο. Τουλάχιστον για εκείνον. Παράδειγμα, αναφέραμε τον άδικο κριτή. Γι' αυτό αναφέρει ο Κύριος. Ο Κύριος τον έφερε για να μας δείξει ότι βλέπεις αυτός ο άδικος, αυτός ο ανήμερος, αυτός ο απάνθρωπος,
πώς άλλαξε και παρουσίασε συμπεριφορά Θεού, χωρίς να το καταλαβαίνει βέβαια, και έδωσε φιλανθρωπία στη γυναίκα. Και ακόμη, ο Θεός που είναι αγαθός, πράος, ήμερος, φιλάνθρωπος, που δεν επηρεάζεται από τις ανθρώπινες ανομίες, που συγχωρεί αμαρτίες πολλές, που βλαστημείται κάθε μέρα, που ανέχεται ακόμη ανθρώπους που τιμούν τους δαίμονας. Και σήμερα δυστυχώς, το ξέρετε, αναβιώνεται, ξαναέρχεται, από λίγους βέβαια, πολύ λίγους παγανιστές, η θρησκεία των ειδώλων. Κάποτε πιστεύανε Ποσειδώνα, Δία και λοιπά, Αφροδίτη. Λοιπόν, τώρα στην εποχή μας είναι, φαίνεται, η έσχατη καιρή, ξαναρχίζει πάλι, δεν ξέρω αν θα ευδοκιμήσει και πόσο, πλην όμως έχει αρχίσει αυτό το δαιμόνιο της ιδωλατρίας να έχει οπαδούς. Και λοιπόν, και αυτούς τους ανθρώπους που τον βλαστημούν με αυτόν τον τρόπο τον Θεό και λατρεύουν τα είδωλα, τους ανέχεται ο Θεός. Και ενώ με αυτόν τον τρόπο λέει βλαστημείται ο Θεός, βλαστημείται, όμως δεν πάβει να, παράδειγμα, να ρίξει τη βροχή και για αυτούς, να βγει ο ήλιος και για αυτούς, και να δίνει τα καλά και για αυτούς. Σκέψου σε σένα που είσαι παιδί του και δεν κάνεις αυτά, αλλά του λες Πάτερ ημών, πατέρα μας, είμαι εγώ που είμαι παιδί σου, μην είστε παιδιά σου, άκουσέ μας, σε σένα θα δώσει πολύ περισσότερα. Ξεκινάμε λοιπόν από την περίπτωση του Αποστόλου Παύλου να δούμε κάτι πολύ σημαντικό σχετικά με την προσευχή. Γράφει Απόστολος Παύλος: τούτου χάριν της προσευχής δηλαδή, κάμπτω τα γόνατά μου, το καταλαβαίνετε, λυγίζω τα γόνατά μου, γονατίζω προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έξου από τον οποίο Πατέρα, πάσα πατριά εν ουρανό, κάθε γενιά, και εννοεί βεβαίως αγγέλων στον ουρανό και αγίων που υπάρχουν, έτσι δεν είναι, και δικαίων, στον κάθε λοιπόν γενιά στον ουρανό και στη γη παίρνει το όνομά της. Τι κάνω λοιπόν εγώ που γονατίζω, λέει ο Απόστολος Παύλος, και σίγουρα προσεύχεται, ή να δω ημίν κατά το πλούτο της χάριτος αυτού, για να δώσει σε εσάς, μέσα από τη φυλακή τα γράφει αυτά, να δώσει σε εσάς από το πλούτο της χάριτός του δυνάμει κρατεωθήνη δι' του Πνεύματος, ώστε να είστε δυνατοί δια του Αγίου Πνεύματος εις τον έσω άνθρωπο. Δυνατή στον εσωτερικό, στον άνθρωπο που είναι μέσα, όχι που φαίνεται απ' έξω το σώμα, αλλά σε αυτόν που είναι όντως άνθρωπος από μέσα. Γιατί ο άνθρωπος παίρνει την ονομασία άνθρωπος όχι από τα έξω, αλλά παίρνει από τα μέσα, αυτά που βλέπουν πάνω. Ώστε λέει κάπτω τα γόνατα, και το λέει τώρα γιατί, λυγίζω τα γόνατα, ώστε κατοικήσε των Χριστών διαπίστεως εν δες καρδίες ημών. Για να κατοικήσει ο Χριστός με την πίστη, εγώ κάπου τα γόνατα και εσείς με την πίστη σας, με την προσευχή μου εγώ και εσείς με την πίστη σας, θα έρθει και θα περάσει και θα κατοικήσει μέσα στις καρδιές σας ο Κύριος. Μήπως δεν το είπε, με θυμών ημί
πάσα στα σημέρα τη ζωή ημών. Θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας. Και γονατίζει ο Παύλος, ώστε να κατοικείς και να συμβαίνει αυτό που λέμε τώρα, να είναι κάτοικος στις καρδιές των πιστών ο Κύριος. Και ας το προσέξουμε, αυτή είναι προσευχή του Παύλου για να μπει ο Κύριος μέσα. Και κάνει την παρατήρηση ο Ιερός Χρόστομος. Οράς όσον ισχύει προσευχή και δέηση. Βλέπεις πόση δύναμη έχει η προσευχή, αλλά και η δέηση. Η απλή προσευχή είναι προσευχή, η δέηση είναι και το παρακαλετό. Το να παρακαλείς το Θεό. Κάντο Κύριε αυτό, κάντο Κύριε αυτό, Κύριε ελέησον, αυτό το απλό Κύριε ελέησον. Αυτό εξαρτάται με το πώς λέγεται και από τη δύναμη που έχει αυτό παίρνεις και εσύ τη δύναμη. Τι κάνει λοιπόν όταν κατοικεί με την προσευχή του Α, του Β ή του Παύλου στις καρδιές μας ο Θεός? Ναούς Χριστού τους ανθρώπους. Γίνεται δηλαδή το σώμα των ανθρώπινων ναός του Χριστού. Αλλού γράφει ο Απόστολος Παύλος. Δεν γνωρίζετε ουκ είδατε ότι ναοί του Θεού εστέ, ότι είστε ναοί του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Και το Πνεύμα λέει του Θεού, το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα σας. Δεν κατοικεί αλλιώς, μόνο με την προσευχή κατοικεί. Αν παραμελούμε το έργο αυτό, είμαστε, θα λέγαμε τη λέξη έξω, πέρα για πέρα, μην πω την άλλη λέξη ξένη, έξω από το όνομα του χριστιανού. Δεν μετράει το ότι ονομάζεσαι χριστιανός. Όχι, μην έχετε εγωισμό, λέει ο Ρος πρόδρομος, ότι είστε παιδιά του Αβραάμ. Όχι, δεν είσαστε παιδιά του Αβραάμ, γιατί τα παιδιά του Αβραάμ έχουν άλλη διαγωγή. Και αν εσείς δεν είστε, μπορεί και από τις πέτρες να κάνει παιδιά ο Θεός του Αβραάμ. Εδώ λοιπόν πρόκειται για το έργο των σωτηριώδες της προσευχής, είναι το Α και το Ω η προσευχή. Το Α και το Ω η προσευχή. Λοιπόν, τι μίζον αν γέννητο προσευχής εγκόμιον, λέει τώρα εγώ θέλω να πλέξω ο Ιερός Χρυσόστομος, να πλέξω ένα εγκόμιο να έπαιρνω για την προσευχή. Γιατί βλέπω δεν υπάρχει άλλο έργο μεγαλύτερο. Και θέλω λοιπόν επομένως να εγκομιάσω, να επενέσω την προσευχή. Αλλά ποιο είναι αυτό το εγκόμιο που μπορεί να πλέξω για την προσευχή. Να πω, αυτό είναι ο έπαινος της προσευχής. Απαντάει. Ότι το εγκόμιο είναι, ο έπαινος προσευχής είναι, ότι ναούς Θεού απεργάζεται. Ότι η προσευχή φτιάχνει ναούς, εκκλησίες του Θεού. Και ας το προσέξουμε, έχει κάτι το πολύ μεγάλο, θα το εξηγήσω κιόλας, το πολύ μεγαλειώδες. Ον ου χωρούς οι ουρανοί, αυτόν που δε χωράνε οι ουρανοί, και καταλαβαίνουμε ποιον δε χωράνε οι ουρανοί, ούτως εις ψυχήν εισέρχεται ζώσανε προσευχές. Αυτόν που δεν χωράνε οι ουρανοί, αυτός περνάει μέσα σε ψυχή και μένει σε ψυχή που ζει στην προσευχή. Ζώσαν ψυχήν, ζώσαν εν προσευχές. Περνάει λοιπόν μέσα ο Κύριος και κατοικεί μέσα στην ψυχή αυτή που είναι ζωντανή, αναμένη λαμπάδα προσευχής. Και συνεχίζει. Λέει ο Κύριος, ο ουρανός μη θρόνος, ο ουρανός μου, ο Κύριος το λέει αυτό, από την Αγία Γραφή είναι, είναι θρόνος μου. Η γη, υποπόδιο των ποδών μου, είναι αυτό, ο τόπος που ακουμπάνε τα ποδάρια μου. Θρόνος του Θεού λοιπόν ο ουρανός, η γη είναι που ακουμπάνε τα πόδια του Θεού.
ποιον οίκον οικοδομήσετε εμεί, ποιο σπίτι, λέει ο Θεός, θα μου φτιάξετε εμένα για να μείνω, ή τι τόπος καταπαύσεώς μου, ή ποιος είναι ο χώρος που θα περάσω εγώ μέσα για να αναπαυτώ. Το προσέχουμε. Λέει, ζητάει δηλαδή ο Θεός ο ίδιος, ο Κύριος μας, τόπο, σπίτι για να μείνει και τόπο για να αναπαυτεί. Ποιος αυτός λέει που έχει θρόνο τον ουρανό και υποπόδιο τη γη. Αυτός που τα έχει όλα, δικά του, όλα δικά του, το καταλαβαίνουμε. Ζητάει λοιπόν ένα τόπο για να μείνει, ένα σπίτι, και συνεχίζει. Ποιον οίκον ο Παύλος οικοδομεί δια των Αγίων Ευχών, λέει αυτό που λέει η Αγία Γραφή, εγώ ζητάω τόπο, εγώ ζητάω σπίτι, λέει ο Θεός, για να μείνω, αυτό ο Παύλος το οικοδομεί με τις Άγιες προσευχές του. Το φτιάχνει με τις Άγιες προσευχές. Όταν λέει εγώ προσεύχομαι για να μπει ο Κύριος μέσα για να κατοικήσει, τελείωσε. Το έχει κάνει το έργο αυτό ο Απόστολος Παύλος. Και ακόμη το κάνουμε και εμείς, το προσευχόμαστε. Γιατί δεν γράφεται μόνο για το ότι το έζησε ένας, ότι το ζούμε εμείς καθημερινά και όλη την ημέρα. Κάμπτω φυσί τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή να κατοικήσει δια της πίστεως και της καρδίας ημών ο Χριστός. Και επαναλαμβάνει και μια φορά. Ο Παύλος, ο διαπάσης της οικουμένης υπόπτερος τρέχων, ο Παύλος λέει που πέρασε την οικουμένη σαν φτερωτό ουράνιο πουλί, και είναι γεγονός αυτό. Όλη την Ασία την πέρασε, την Ελλάδα την πέρασε, και αλλά που πέρασε και από αλλού πήγε, σαν πουλί λέει, εδώ σημασία. Και δεσμοτήριον οικών, και όταν λέει κατοικεί στη φυλακή, γιατί πρόκειται περί φυλακής από την οποία γράφει αυτό που διαβάσαμε, ότι λυγίζω τα γόνατα για να γίνει η καρδιά σας, αυτά τα γράφει από τη φυλακή λέει. Και στη φυλακή που είναι ακόμη, και μάστιγας υπομένων και αλυσίδες φορώντας και ζώντας ολόκληρος μέσα στο αίμα και στους κινδύνους και δαιμόνια βγάζοντας και νεκρούς ανασταίνοντας και αρρώστιες θεραπεύοντας. Με κανένα από αυτά δεν απόκτησε θάρρος. Δεν είπε έκανα εκείνο, έκανα το άλλο, έκανα το άλλο, έκανα το άλλο. Τα έκανα όλα εκείνα. Επαναλάβω. Και στη φυλακή και μαστιγώθηκε και αλυσίδες φόρεσε και βουτυγμένο στο αίμα ήτανε και στους κινδύνους καθημερινά και δαιμόνια έβγαζε και νεκρούς ανέστενε και αρρώστιες θεράπευε. Για κανένα από αυτά δεν είχε ούτε τόσο δούλικο θάρρος και να πει έκανα, όχι, αλλά τες προσευχές ετύχησε τη γη. Με τις προσευχές του έκανε ένα τείχος με το οποίο περιτύχησε τη γη ολόκληρη. Από τη φυλακή μέσα με τις προσευχές έφτιαξε τείχος και περιτύχησε τη γη ολόκληρη. Έχει δύναμη η προσευχή, λέει παραπάνω, το έχω πηδήσει. Μη σε ξεγελάει ο διάβολος επειδή πέφτεις όλη την ώρα σαν άνθρωπος και αμαρτάνεις, και πεις, μη σε ξεγελάει και πεις ότι εγώ τώρα αμάρτησα, θα πάω να προσευχηθώ, με τη μούτρα να πάω να προσευχηθώ. Μα συμβαίνει και αυτό. Και όμως λέει ο Χρυσόστομος, καν μυρίων δεινών κακών γέμοντες, και όταν ακόμα είσαστε πίχτρα από κακία, από ελαττώματα, βάλτε γόνατα κάτω. Θα σας ακούσει. Και μόνο επειδή του ζητάτε και αναγνωρίζετε ότι εσείς είστε αυτοί που είστε γεμάτοι από κακίες.
Τόση, επαναλαμβάνω, είναι η δύναμη της προσευχής. Επαναλαμβάνω, το να δέσουμε. Έκανε Απόστολος Παύλος ό,τι και ο Ιησούς Χριστός. Αλλά με δώρο του Χριστού ήτανε. Δεν είπε ότι στηρίζομαι σε αυτό στα θαύματα για να πω ότι κάτι έκανα. Αλλά στην προσευχή και μόνο στην προσευχή και με αυτή λέει περιτύχησε ολόκληρη την οικουμένη. Μην νομίζουμε, θυμάμαι τον πατέρα Παΐσιο. Κάνε προσευχή μου λέει. Εκεί στην Πιάφρα να πάνε τροφές για να ζήσουν οι άνθρωποι. Και λέω, τι μου ζητάει από μένα τα τροφές. Το βλέπετε. Έχει τη δυνατότητα ο Θεός και μου ανέφερε και το εξής παράδειγμα που πατέρα Παΐσιο τότε. Το θυμάμαι πολύ καλά. Λέει, είχαν πόλεμο οι Εβραίοι με τους Αμαλικίτες, με κάποιον άλλο λαό και οι εχθροί τους ήσαν σιδηρόφρακτοι, πάνοπλοι. Και οι Εβραίοι δεν είχαν όπλα. Και λέει στο Μωυσή, μην ανησυχείς, εγώ μαζί σου. Γι' αυτό γράφει αργότερα ο Δαβίδ, ούτε εν άρμαση, ούτε εν ύπης, αυτοί με άρματα, αυτοί με υπηκό. Εμείς με το όνομα του Κυρίου θα δοξαστούμε. Με το όνομα του Κυρίου. Και μου έφερε το παράδειγμα. Έγινε η μάχη, λέει. Αισθάνθηκα να έρχεται υπηκό. Δεν ξέρω τι άλλο, οι Ισραήλοι δεν αισθανόταν κάτι τέτοιο. Χανόμαστε. Ο Μωυσής σου είχε δώσει πληροφορία ότι δεν χανόμαστε. Και λέει, έστειλε ο Θεός, σμήνει από μέλισσες και έπεσαν επάνω τους, τους τσίπησαν τους εχθρούς, αυτοί νόμισαν ότι κάτι άλλο συμβαίνει και έκαναν προς τα πίσω. Αυτά που είναι αδύνατα στο ανθρώπινο μυαλό, αυτά κάνει η προσευχή. Δεν θα διστάζουμε όταν ζητάμε κάτι από, ώστε να μπαίνει κάποιο εμπόδιο που φαίνει ο πειρασμός και να λέμε ξέρεις, τώρα δεν μπορώ να προσευχηθώ. Δεν θα μας αφήσει ποτέ ο διάβολος ήσυχους. Ξέρει ότι η προσευχή έχει δύναμη και ξέρει ότι την ώρα αυτή πρέπει να μας ενοχλήσει. Τελείωσε. Στην εκκλησία είσαι, θα σου δει την εκκλησία. Σπίτι σου είσαι, θα σου δει σπίτι σου. Κάπου αλλού είσαι, κάνεις έργο, θα σου δει εκεί που είσαι. Όμως εμείς, μου λέει κάποιος σύγχρονος παππούλης, λέει από εκεί φαίνεται η αλήθεια της πίστεώς μας, ότι μας ενοχλεί. Τον ερωτικό δεν τον ενοχλεί καθόλου. Γρήγορα τον ενοχλεί. Και μάλιστα, όχι τον ερωτικό, αυτόν που λέει ότι δεν υπάρχουν δαιμόνια. Το λέει ο Άγιος Λουκάς, ο Ρώσος. Διάβαζα για να κάνω το κήρυγμα το χθεσινό και λέει αυτόν που αρνείται την παρουσία των δαιμόνων του δίνουν μία, τον αφήνουν εντελώς ήσυχο, αλλά είναι μέσα. Είναι μέσα, δεν είναι έξω αυτή. Είναι τα πιο ήρεμα δαιμόνια αυτά. Δεν τον πειράζουν καθόλου ώστε να πάρει, να τα κυνηγήσει. Πειράζουν αυτόν που τα πειράζει. Λοιπόν, ο Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, στη φυλακή μέσα ήτανε, λίγο παραπέρα από τη φυλακή αγρυπνούσαν οι χριστιανοί της εποχής του, στο σπίτι του Πέτρου, κάναν προσευχή για να βοηθήσει ο Θεός τον Πέτρο να βγει από τη φυλακή. Δεμένος με χειροπέδες και τα ποδάρια του, γερά δεμένα με τα ποδάρια άλλων στρατιωτών που το φυλάγανε πάνω στη σανίδια. Και λέει, «Ιν προσε περιδέτο μεσονύκτιον», κατά τα μεσάνυχτα, «Ιν προσευχόμενος ο Πέτρος». Δεν είπα να είχε πληγές που είχε μαστιγωθεί, δεν είπα να είχε δεσμά κλπ. «Ιν προσευχόμενος». Μιλάει η καρδιά στην προσευχή. Και ενώ είναι προσευχόμενος, στα πλευρά, σήκω του λέει ο άγγελος, άντε έλα. Πέσανε αλυσίδες, φύγανε από τα ποδάρια τα δεσίματα, ακολούθησε. Τον λύτρωσε η προσευχή, η δική του και η προσευχή των πιστών της Αποστολικής Εποχής
που προσεύχονταν για να λυτρωθεί. Επαναλαμβάνω, δεν ονομάζουμε το Θεό Παντοδύναμο. Όταν λοιπόν εμείς προσευχόμαστε και μιλάμε στον Παντοδύναμο και λέει ο Παύλος, έρχεται και μπαίνει μέσα, δεν έχουμε δύναμη. Συνεπώς, μας λείπει αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε δύναμη, ότι η πίστη μας είναι δυνατή. Ω, γίνε μεγάλη σου η πίστης. Γυναίκα της λέει, μεγάλη είναι, τη θαύμασε τη Συροφινίκησα ο Κύριος. Το παιδί σου είναι καλά, φύγε. Είναι η αυτή του έλεγε, δώσε μου, δώσε μου. Κύριος δεν άκουγε, άκουγε, πως δεν άκουγε. Αλλά για να βγάλει στη φόρα ο Κύριος την πίστη της και να τη δίνει ο κόσμος, έκανε πως δεν άκουγε. Και στο τέλος λέει, μεγάλη σου η πίστη. Δεν είσαι Εβραία, αλλά είσαι από άλλη φυλή. Κι όμως έχεις πίστη. Λοιπόν, η Γραφή μας μνημονεύει ένα σωρό παραδείγματα ανδρών προσευχομένων που κουνούσαν ουρανό και γη. Κουνούσαν και τον ουρανό και τη γη. Αχ, τι να πω. Να πω, λέει, θα έρθει κάποιος και θα μου πει, ξέρεις, δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Να του βγάλω τα μάτια μου, να δει. Για να του βγάλω τα μάτια μου και για να δει, δεν θα δει, αλλά πρέπει να κάνει μάτια σαν τα δικά σου, τα δικά του προσευχομένου, για να δει. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν τα κάνει μόνος του τα μάτια σαν του αρουνού, να δει ότι βλέπει και προσέρχεται. Είναι αδύνατο. Και δεν είναι τόσο κουτός. Και όμως έτσι συμβαίνει. Διαβάζω. Η προσευχή ήλεγξε πυρός δύναμη. Πότε μεγάλη? Μέχρι τους τρεις παιδες. Τι κάνανε οι παιδες μέσα στο καμίνι που τις έριξε ο Ναβουχοδονόσορας? Πήγαν φωτιά. Προσευχόντουσαν. Ήταν και ένα άλλο πρόσωπο. Και μνούσαν το. Δεν σημασία το άλλο πρόσωπο. Σημασία που έχουν. Ναι. Εμείς η Εκκλησία διασώζει. Ασταμάτητα προσευχόντουσαν. Διασώζει τη Μεγάλη Παρασκευή, το ακούμε. Διασώζει την προσευχή των τριών παιδών. Ολόκληρη όπως είναι. Και τη διαβάζει να την ακούμε. Γιατί λέει πυρός δύναμη. Έσβησε με τη δύναμη του πυρός. Ποιος άρπαξε από τα λιοντάρια τον Δανιήλ τον προφήτη? Η προσευχή. Μνημονεύει, παρακαλώ, ποιος έσωσε τους Νινεβίτες από τη συμφορά και αντί να καταστραφούν έτη τρεις ημέρες και Νινεβή καταστραφήσετε, απαντάει ο Ρος Ψώστομος το εξής. Το σάφτιν γάρι σχήν και δύναμη έχει η προσευχή, ώστε έζησαν μεν Νινεβίτε πάντα των δύον εσχρός και πονηρός. Ας το προσέξουμε αυτό. Την εφαρμόσανε. Όχι, σε παρακαλώ, αυτό θέλω να προσέξεις. Λέει, ολόκληρη τη ζωή τους, λέει, πάντα το δύο οι Νινεβίτες έζησαν εσχρός και πονηρός. Και να το ψάξουμε λίγο, εισερθούσα δε στην πόλη η προσευχή, μόλις λέει πέρασε η προσευχή στην πόλη, τι έγινε, ταχαίως πάντα μετέβαλε, όλα τα άλλαξαν. Εκεί που έλεγε θα καταστραφεί ο Θεός, αμέσως έγινε άρση της τιμωρίας, αμέσως. Η προσευχή είναι, θα λέγαμε με το παράδειγμα εκείνο που ζητούσε, ποιος αρχαίας ήτανε, ο αρχαίος Έλληνας που έλεγε, δώσε μου ένα τόπο, γιατί έχω βρει μία δύναμη, να τη βάλω τη δύναμη αυτή και να κουνήσω τη γη. Έτσι έλεγε. Ναι. Λοιπόν, εμείς θα το αυξήσουμε αυτό και θα πούμε, μάλλον ο Κύριος, δώστε μου τόπο καταπάσεως, όπως είπε προηγουμένως, να μπω μέσα, ώστε εσείς να έχετε τη δύναμη
και στη γη να μπορείτε να την κινείτε τη γη, αλλά και τον ουρανό ακόμα να κατεβεί κάτω στη γη. Αφού εσείς ανεβαίνετε, στον ουρανό επάνω. Η προσευχή λέει, το λέει και αυτό ο Χριστός, μεταποιεί, αλλάζει και από ανθρώπινη τη ζωή την κάνει αγγελική. Την κάνει αγγελική. Διότι αγγελική ζει ο άνθρωπος όταν προσεύχεται. Αυτή τη δύναμη έχει προσευχή. Όποιος θέλει να το καταλάβει, έτσι είναι, δεν είναι αλλιώς. Λοιπόν, είναι λέει η προσευχή το θεμέλιο στο οποίο στηρίζεται το σπίτι που χτίζεται. Σπίτι του Θεού είναι ψυχή, θεμέλιο έχει την προσευχή. Δεν γίνεται αλλιώς. Και για να τελειώσω, ο άνθρωπος, ο προσευχόμενος, ο της προσευχής ο άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος εκείνος που τα έχει όλα παρακαλώ λυμένα. Όλα λυμένα. Θέλω να πω κάτι. Με πλησιάζει κάποιος και μου λέει, ξέρεις, ο τάδε, δεν αναφέρω όνομα, ασθενή. Έλα να προσευχηθούμε. Λέω, θα έρθω. Πρόκειται για όντως αξίζει ο άνθρωπος να πονέσει και για αυτή την περίπτωση. Αν δεν πονάμε και τον συνάνθρωπό μας, αν δεν πονάμε, δεν λέει ο Παΐσιος, μπορεί θα κάνεις κάτω λίγο δικό σου το ξένο πρόβλημα και θα σε ακούσει ο Θεός, λίγο δικό σου κάτω. Ακούμε γύρω μας του κόσμου τα προβλήματα, του κόσμου τις ασθένειες και εμείς κλείνουμε τα αυτιά μας, ζούμε αδιάφοροι εντελώς. Δεν λέμε ένα Κύριε ελέησον τουλάχιστον, ένα Κύριε ελέησον. Έχουμε ιερή υποχρέωση, γιατί πάσχουν οι συνανθρωποί μας και εμείς καλοπερνάμε. Δεν ακούγεται αυτή η προσευχή για τον εαυτό μας. Θέλει κυρίως του αδερφού μας, στον αδερφού μας να στραβεί το ενδιαφέρον. Αυτά είχα από την Αγία Αποθήκη του Ιερού Σωστόμου να σας πω σήμερα. Αν θέλει κανείς από εσάς, μπορεί να προσθέσει κάτι. Πω εγώ πρώτα. Να πεις. Λοιπόν, επειδή αναφέρατε τον Απόστολο Παύλο, ο Απόστολος Παύλος, πώς μας είπε μέσα εκεί ο Ιερός Χριστόστομος ότι τόσα και τόσα έκανε, αλλά πρωτίστως όμως ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας που πάμε μέσα στην Εκκλησία ότι ο Απόστολος Παύλος βροντοφώναξε και είπε «Ουκέτι εγώ ζω». Άραγε αυτή τη ζωή που κάνει και ό,τι κάνει είναι ο Κύριος μέσα του και τον καθοδηγεί. Και ένα άλλο που λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει για αυτή τη ζωή που είμαι εδώ, για τίποτα δεν καυχαίμαι, ημί μόνο Ιησού Χριστόν εσταυρωμένο. Και τελειώνοντας, λέω ότι όταν έχετε η Μεγάλη Σαραγωστή, έχουμε του Τελώνου και του Φαρισαίου. Ο Τελώνης έσκυψε, ο άλλος δεν έσκυψε, αλλά βατολογούσε και έλεγε πολλά εγώ, και στο τέλος ο Τελώνης δικαιώθηκε. Που σημαίνει ότι ο Χριστός, η παντοδυναμία Του, η αγάπη Του, θέλει τις αμαρτίες μας με ανοιχτές τις αγκάλες και μας περιμένει. Μάλιστα. Κάποιος θέλει να προσθέσει κάτι? Όχι. Αν δεν έχετε να προσθέσουμε, να μην σας κουράζω παραπάνω, κάναμε 50 λεπτά. Πόσο κάνουμε. Λοιπόν, την προσευχή μας και αυτοί που λείπουν, που ήταν την άλλη φορά, γιατί βλέπω εκτός από τον Βασίλη. Αλλάζει η ώρα. Α, ναι. Όχι, ναι. Σάββατο μαζί που θα αλλάξει. Την ίδια ώρα θα έχουμε πάλι. Εσείς θα αποφασίσετε. Ή να το κάνουμε 7 επειδή θα αλλάξει. Ή να με 6. Όχι, επειδή να με θα σκοτεινιάσει πολύ μετά. Τι λέτε εσείς? 7 η ώρα πρώτα. 7 η ώρα. 7. Άρα βάζετε μια μισή ώρα πιο πίσω τώρα εσείς. Πόσο? Μια μισή ώρα πιο πίσω. 6.30 δεν πιάνουμε, δεν πιάσαμε σήμερα. Ναι. Αν την επομένη πιάσουμε 7, μια μισή ώρα πιο πίσω θα πάει. Θα πάει σκοτάδι, θα πολύ. Εσείς απόφασιστε.
Ό,τι πείτε εσείς δεν είναι. Πες εσείς. Το 6,5 θα έλεγα, σαν εγώ, καλό θα ήταν, ή ούτως ή άλλως θα έρθουμε μια ώρα πίσω πάλι. Ναι. Δηλαδή άρα θα έρθουμε στις 7,5, σαν και τώρα θα έρθουμε. Να έρθουμε 6,5 και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Μετά. Όχι, 6,5 θα είναι πολύ νωρίς. Νωρίς θα είναι 6,5. Γιατί θα έχουμε τη μία ώρα που θα σπουδάσουμε. 6,5, μεθαύριο 6,5, συγγνώμη κιόλας, την επόμενη 6,5 θα είναι όπως είναι τώρα, 7,5. Δηλαδή αυτό το σκοτάδι. Τώρα, τέτοια ώρα θα είναι. Τώρα θα είναι 6,5. Ο Βασίλης νομίζει ότι πάει πίσω, ενώ πάει μπροστά, έτσι. Δεν ξέρω αν τι νομίζω ο άνθρωπος, απλώς θέλω να πω, αυτό ήθελα να τονίσω εγώ. Ότι την επομένη θα είναι 6,5 τώρα. Τώρα θα αρχίσουμε δηλαδή. Τέτοια ώρα θα αρχίσουμε. 6,5 τα ακούτε όλοι. 6,5 τα ακούτε όλοι, ε. Τα ακούτε μετά όλοι. 6,5. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ευλογημένος ο ουρανός, αγιαστείτε το όνομά σου. Ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των ετούσιων, δώσε ημίς σήμερα, και άφεσι ημί τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρηγήσε ημάς τον οφειλούν. Διευχών των Αγίων, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον Ιησούς αφήνας. Καλή εντάμωση. Τώρα που τελειώσαμε την προσευχή των πατερημών, δεν ξέρω, παίρνοντας από τον εαυτό μου παράδειγμα, μπορούμε να αναλογιστούμε τώρα που λέγαμε όλοι το πατερημών, αν όντως σκεπτόμαστε τον Θεό και λέγαμε πατερημών. Δηλαδή, εγώ πάντα αναλογίζω με τα δικά μου, αυτό παίρνω παράδειγμα. Ο καθένας μας ξέρει την ώρα αυτή, αν όντως με το παραδείγμα του Παπα Χρήστου, για να λέμε ότι θέμα, γιατί είναι καλό θέμα. Όχι, δεν λέει αυτό. Αλλά λέω εγώ κάποιο θέμα. Γιατί βγαίνει. Έχω μια σειρά από εδώ, μια σειρά να την εξαντλήσω. Βασιλάκη, χάρηκα. Καλά, είστε καλά. Για να σας ευχαριστούμε. Καλά σε αυτήν την υγεία. Εντάξει, προσπαθώ. Μπράβο, μπράβο. Καπνίζω τώρα και εδώ. Καπνίζω λίγο. Καλώ ορίσατε, να ζήσετε. Καλώ ορίσατε. Όλα, όλα τώρα όλα μαζί. Σε πού είσαι καλή. Σε πού είσαι καλή.